Γεια σας. Και από μένα ευχαριστώ για την πρόσκληση. πολιτικά διδάγματα και διοικητικές προκλήσεις, λοιπόν, τα τελευταία 10 χρόνια στη χώρα, για, συγγνώμη, το αυτοβιογραφικό του τίτλου, προσπαθώντας και κυνηγώντα την αξία, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ ως μάνατζερ υγείας την κατανοώ. Στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια τσιρίζουμε πάρα 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 πολύ για τα κακά, κακό κείμενα του εθνικού συστήματος υγείας, του ιδιωτικού τομέα, τα φακελάκια και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Συζητάμε όμως πάρα πολύ λιγότερο για τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει, όχι για να βγούμε από την κρίση, που άλλωστε μετά τι 21 Αυγούστου νομίζω είναι, έχουμε βγει και επίσημα από την μνημονιακή περίοδο, αλλά για το πώ θα κοιτάξουμε την παροχή υπηρεσιών υγεία σε 5, 10 ή ακόμα, αν θέλετε, σε 50 χρόνια από σήμερα. Ο ελέφαντα στο δωμάτιο και προκρίσει δεν συζητιόταν. Συζητήθηκε υπερβολικά πολύ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτή τη δεκαετία. Όχι ότι δεν έπρεπε να συζητηθεί, προφανώ και πριν να πέσει στο τραπέζι. Ε, και αυτό έχει να κάνει με τι δαπάνε, κυρίω τι δημόσιε δαπάνε, γιατί μόνο για αυτέ συζητάμε σε αυτή τη χώρα. Αν τα περάσουμε σαν ασθενή, δεν μα πέφτει ε, ιδιαίτερο ρόλο. Θα να βάλω πέντε πράγματα στο τραπέζι πριν συνεχίσω την παρουσίαση. Πέντε γεγονότα, πέντε facts, έτσι όπω τα κατανοώ. Το πρώτο έχει να κάνει με. Αν στο σύστημα υγεία, εν τέλει έχεις? Έχεις ένα δωμάτιο, ένα γιατρό και έναν ασθενή. Αυτό είναι η υγεία, αυτό είναι το σύστημα υγεία. Μπορεί να το κάνει πολύ πιο περίπλοκο και προφανώ γίνεται, αλλά εν τέλει η υπηρεσία την οποία όλοι εμεί γύρω από αυτήν εργαζόμαστε, είναι αυτή. Και αυτό νομίζω πρέπει να το κρατάμε. Οτιδήποτε λοιπόν πέρα από αυτό, και όσο πιο απομακρυσμένο από αυτό το δωμάτιο υγεία είναι, θα μπορούσε κανεί δυνητικά να το ψάξει για cost savings, να το ψάξει για να δημιουργηθεί κάποια αξία. Κρατήστε το αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η υγεία είναι ένα ακριβώ σπορ. Δεν μπορεί συνεχώ να θέλουμε να περιορίσουμε δαπάνε. Πολλά μάλλον έτσι που το κάνουμε με μπαλόνι. Γιατί σε κάποιο σημείο πλαφωνάρει, χωρί καν να προσπαθήσει να βάλει μέσα innovation. Ακόμα και τη ρουτίνα σου να κάνει, ακόμα και αυτά που έχει συνηθίσει. Κόψε, 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 κόψε. Κάποιο σημείο και μετά πρέπει να κόψει ασθενή. Πρέπει να πει: Σταματάω την πρόσβαση. Και όντω, άμα κλείσω το ονάσιο, φαντάζομαι οι δαπάνε θα είναι μηδενικέ. Αλλά δεν είναι αυτό ο λόγο ύπαρξη των νοσοκομείων ή ενό συστήματο υγεία. Το τρίτο fact είναι ότι ανατέλει δεν είναι ήδη εδώ, αλλά ανατέλει και νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι ανατέλει ένα καινούριο μοντέλο στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Και αυτό είναι ο συνδυασμό από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, την τεχνητή νοημοσύνη και την γενετική επανάσταση, την ανάλυση του γονιδιώματο. Αυτά τα δύο μαζί δημιουργούν πράγματι καινοτόμε θεραπείε, ένα εκρηκτικό μείγμα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Είναι δεδομένο ότι έρχονται και σε συνδυασμό, αν θέλετε, και με την αναγενετική ιατρική, η οποία με τη σειρά μπορεί να φτάσει σε σημείο να Αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χειρουργούν σήμερα οι χειρουργοί μα. Γιατί πλέον μπορεί να έχει ένα ολόκληρο εργάνο ή ένα υποσύνολο ω οργάνου, ίσω όχι αύριο θα ξαναπώ, αλλά στι επόμενα 40 χρόνια. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα παράγεται αυτή η υπηρεσία. Και νομίζω ότι αν δεν σχεδιάσει σήμερα για αυτό, θα βρεθεί προ πολύ άσκηση οικονομική έκπληξη. Το τέταρτο είναι ότι η διαπραγμάτευση, την οποία έχω ακούσει και έτσι και αλλιώ στα προηγούμενα τραπέζια, είναι ένα δεδομένο δεν μπορεί παρά να διαπραγματεύεσαι και δεν μπορεί παρά να διαπραγματεύεσαι καθημερινά. Κοιτάζω τον κύριο Μπαρά. Πρόσφατα αγοράσαμε εμεί ένα πολύ καινούριο super duper ημοδυναμικό από τη Philips. Πάρα πολύ ωραία. Καθίσαμε και συζητήσαμε. Αλλά ξέρετε τι χρειάζεται στη διαπραγμάτευση. Χρειάζεται να έχει εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη χτίζεται. Και νομίζω θέλω να το πω αυτό, γιατί ίσω δεν εκπροσωπείται τόσο πολύ η πολιτεία εδώ. Αλλά αυτή η εμπιστοσύνη μέχρι το 2009 δεν χτίστηκε. Δεν χτίστηκε και γι' αυτό τα χρόνια τη της κρίση, δεν δόθηκε πάνω στο τραπέζι για να μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική συζήτηση. Και ίσω γίναν άγαρμα οι περικοπέ, τα πρώτα χρόνια ή ακόμα και σήμερα, ίσω γίναν οριζόντια, αλλά δεν υπήρχε αυτό το βάρθρο εμπιστοσύνη, δεν το είχε χτίσει η αγορά με την πολιτεία. Και αυτό το κομμάτι νομίζω μα έχει κάνει σοφότερου 10 χρόνια μετά. Ότι είμαστε στο, ίδιο καράβι. Εάν κλείσει το σύστημα υγεία, αν δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχουν και εταιρείε. Νομίζω ένα ομιλητή το ανέφερε νωρίτερα. Οπότε νομίζω ότι το να χτίσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μα, είναι πάρα, πάρα πολύ κρίσιμο. Και το τελευταίο είναι ότι η αξία, το θέμα τη συνεδρίου, είναι ένα υποκειμενικό θέμα ακόμη. Ανάλογα με το ποιος, σε ποιον μιλά. Ενώ μια δύσκολη οικογενειακή περίοδο, η μητέρα μου φεύγει από τον καρκίνο του πνεύμονα. Αλλά όταν έγινε πρώτη φορά η διάγνωσή τη σε στάδιο 3β, τη δίναν 6 με 12 μήνε ζωή. Πέντε χρόνια αργότερα είναι ακόμη εδώ. Του τελευταίου τρει μήνε έχει καταπέσει. Είχε καταπληκτική ποιότητα ζωή. Και αυτό στη δική μου οπτική γωνία, πολλό δε μάλλον φαντάζομαι στη δική της, είναι ανεκτήμητο, όπως και είπαμε. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, μπορεί για το σύστημα να ήταν ακριβό. Μπορεί σε κάποιον άλλον ασθενή που να μην δούλευε, να μην έπρεπε να πληρωθεί. Μπορεί πάρα πολλά πράγματα και μπορεί για μια εταιρεία, ας πούμε, μια καινοτομία να φαίνεται στο bottom line της. Μπορεί για να πληρωθεί η αξία να είναι ότι εγώ μείωσα τις δαπάνες τόσο, αν να πεις και ότι άφησα τις νοσηλίες, το λέω και εγώ. Αλλά να τη μετράμε διαφορετικά και αν τη μετράμε διαφορετικά δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Οπότε η υποκειμενική προσέγγιση τη έννοια τη αξία τη καινοτομία είναι λάθο. Πρέπει να συμφωνήσουμε ενίοτε και να θεσμοθετήσουμε για να φτάσουμε σε αυτό που θα συζητήσουμε σε λίγο στο τραπέζι: τρόπο αποζημίωση τη αξία. Γιατί αλλιώ ο καθένα εννοεί την αξία διαφορετικά. Μια βασική εξίσωση λοιπόν στην πολιτική υγεία είναι ότι ο συνολικό τζίρο ισούται με τι συνολικέ δαπάνε και ισούται με το συνολικό εισόδημα. Και γι' αυτό ήταν και είναι παγκοσμίω δύσκολο να κόψει δαπάνε. Και ήταν και είναι παγκοσμίω δεδομένο ότι οι δαπάνε υγεία θα αυξάνουν. Τόσο λόγω τη καινοτομία, όσο και λόγω αυτού. Υπάρχουν πολιτικοί περιορισμοί λοιπόν στο να κόψει δαπάνε, στο να περιορίσει το κόστο, όσο τεχνοκράτη και αν θε να φανεί. Υπάρχουν όμω δαπάνε στι οποίε μπορεί να τι κόψει οριζόντια, υπάρχουν δαπάνε που μπορεί να εξοικονομήσει κάπου αλλού για να βρει πόρου να του επενδύσει, και αυτό είναι το κομμάτι που θα επενδύσουμε τώρα. Συγγνώμη, θέλω να πάω λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι, το ακούμπησα και λίγο πριν, θέλω να το ξανακουμπήσω, το τι σημαίνει αξία. Υπάρχει ένα μοντέλο, το οποίο το Αλτζήρα στην Ισπανία, σε, σε ένα region στην Βαλένθια, αυτοί ορίσανε ξεκάθαρα ότι καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα, όπως το μετρούνε, με χαμηλότερη δαπάνη σημαίνει αξία. Ε, προφάνω, δεν νομίζω κανεί μας διαφωνεί σε αυτό. Το πρόβλημα έγινε όταν το καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα φαίνει μεγαλύτερη δαπάνη, αν αυτό συνιστά αξία και τι σημαίνει, ή όταν χαμηλότερη δαπάνη οδηγά σε χαμηλότερο κλινικό αποτέλεσμα, αλλά αποδεκτό και ανάλογα με το ποιο το, το βλέπει. Οπότε θα ξαναπώ ότι είναι ένα υποκειμενικό κομμάτι η λέξη, αξίας. Η λέξη αξία. λέξη και αυτό είναι ένα κομμάτι, το βασικό κομμάτι, αν θέλετε, τη συζήτηση μεταξύ των οργανώσεων των ασθενών, μια πολιτεία και κατ' επέκταση τη αγορά. Συμπεριλαμβανομένα, λοιπόν, τι κάναμε τα 10 χρόνια τη κρίση, μειώσαμε δαπάνε. Μειώσαμε δαπάνε και μπράβο μα, είμαστε πρωταθλητέ μέχρι το 13, είναι το slide το συγκεκριμένο. Και φαντάζομαι ότι συνεχίζουμε, άντε με λίγο συμπλήν. Ε, τι μειώσαμε φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποι τη βιομηχανία με rebate, κλοπάξ, περάσαμε συμπληρωμένε στον κόσμο, μειώσαμε δαπάνε. Αυτό κάναμε. Αναγκαίο, αναγκαία συνθήκη για να επιβιώσει το σύστημα υγεία. Γιατί αλλιώ δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ. Αν συνεχίζαμε με του ρυθμού δαπανών του 2009, δεν θα μιλούσαμε για καινοτομία, δεν θα μιλούσαμε καν για ρουτίνα. Οπότε νομίζω ότι είναι αναγκαία συνθήκη ο έλεγχο του κόστου. Αλλά από μόνο του δεν συνιστά ολοκληρωμένη πολιτική υγεία. Θέλουμε την ισότιμη πρόσβαση, θέλουμε το καλό κλινικό αποτέλεσμα, θέλουμε την αποδοτική χρήση των πόρων, θέλουμε, θέλουμε, θέλουμε όλα αυτά τα οποία θέλουν όλα τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά συστήματα υγεία. Απαραίτητο, κατά την ταπεινή μου νόμη, λοιπόν, είναι να έχουμε ένα δυναμικό σύστημα διοίκηση. Ένα σύστημα διοίκηση το οποίο να μπορεί να διαπραγματεύεται, ένα σύστημα το οποίο να στοχεύει στο να δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Και αυτό μπορεί να σημαίνει χαμηλότερε δαπάνε για τη ρουτίνα και αυξημένε δαπάνε για την καινοτομία. Γιατί, Γιατί όλοι οι ασθενεί δεν είναι το ίδιο. Και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών. Αναφέρθηκε ο διαβήτη νωρίτερα. Διαβήτη, καρκινοπαθή, καρδιά. Αυτοί ξοδεύουν περισσότερα. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ κρίσιμο. Δεν ξέρουμε ακριβώ ποιοι είναι. Δεν το ξέρουμε νωρίτερα. Έτσι ώστε να μπορεί να έχει κάνει μια κατάσταση. Ευτυχώ δεν το ξέρουν και ασφαλιστικέ εταιρείε. Ε, αλλά είναι κρίσιμο να προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στον περιορισμό των δαπανών εκεί, προσφέροντα μια συνολικά και μια συνολική και εναρμονισμένη υπηρεσία από την αρχή μέχρι το τέλο, ειδικά σε αυτέ τι ομάδε ασθενών, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι θα προκαλέσουν τι περισσότερε δαπάνε. Η ισορροπία λοιπόν μεταξύ κόστου και ποιότητα είναι μια δύσκολη άσκηση. Είναι μια δύσκολη άσκηση, μπορεί να ρίξει λεφτά στο πρόβλημα, όπω κάναμε μέχρι το 9, να βελτιώσει και μετά απλά να συνεχίζει να ρίχνει και να πέφτει. Είναι πολύ δύσκολο γιατί μπορεί να βαφτίζουμε καινοτομία το οτιδήποτε. Και το κάνουμε αυτό. Δυστυχώ το κάνουμε. Μπορεί να βαφτίζουμε καινοτομία το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα καινούριο φάρμακο ή μια καινούργια, ένα καινούριο device. Καινοτομία θα πρέπει να τη δούμε και το έχω λίγο πιο κάτω, στο σύνολο τη θεραπεία. Θεραπείε πουλάτε, όπω και εμεί στα νοσοκομεία. Mm. Πέντε μαθήματα λοιπόν που πήρα εγώ προσωπικά και συγγνώμη για το αυτοβιογραφικό όπω είχα να Το πιο σημαντικό και το πιο ακριβό αναλώσιμο σε μια μονάδα παροχή υπηρεσιών είναι το ιατρική πένα. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το γιατρό, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που πριν υπόθηκε τρει ολάδε, τρει και πέντε ή έξι το γιατί ακόμη και γιατρό να είναι κάποιο ο οποίο καλείται να διοικήσει στην υγεία, όπω σήμερα, στην Αριστοτέλους υπάρχουν δύο γιατροί, δεν είναι τόσο εκδικευμένο κανένα ώστε να μπορεί να κατανοήσει την πλήρη γκάμα τη ιατρική. Δεν έχει αναπτύξει τη σχέση εμπιστοσύνη που ένα σωστό γιατρό, ένα σωστό λειτουργό αναπτύσσει με τον ή την ασθενή του. Υπάρχουν λοιπόν εδώ πέρα θέματα εκπροσώπηση του ασθενού, υπάρχουν θέματα ανισορροπία γνώση, υπάρχουν θέματα εμπιστοσύνη, αστική ευθύνη που είναι θέμα του νομοθέτη, φυσικά, το ακουμπήσαμε λίγο πιο πριν, υπάρχουν θέματα ιατρικού υποκειμενισμού. Άρα πρέπει να μετρήσουμε του γιατρού. Δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτή τη χώρα πρόσφατα κιόλα η ιατρική κοινότητα ζήτησε να μην αξιολογηθούν βαθμολογικά στι εξετάσει τη ειδικότητα οι γιατροί. Εμένα με ξενίζει αυτό, σα το λέω ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε άλλε χώρε γίνεται, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε τους άτλεντες, του άτλετε του Ντάρκμουθ στι ΗΠΑ και δεν μπορούμε εδώ να καταλάβουμε με ποιον τρόπο ασκείται η ιατρική και να εξηγήσουμε όταν έχουμε απόκληση από τα όποια ιατρικά πρωτόκολλα τηρούμε. Από εκεί και πέρα, δεν μπορούμε και να αμφισβητήσουμε συλλήβδη το ιατρικό σώμα. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το μελάνι και αυτή, τη ιατρική κοινότητα δηλαδή, να το χρησιμοποιήσει υπεύθυνα. Κόμπησα νωρίτερα ο ομιλητή. Δέκα χρόνια μεταρρυθμίσεων, όπω έλεγε με εντό Αγωγικών, θα τι βάλω αυτέ. Φωνάζουν η Ιωνία αγορά. Έχουμε κάνει λοιπόν ένα μόνο ψώνιο, ουσιαστικά, με τον ΙΟΠΗ. Και οκ, okay, α το δεχτούμε ότι είναι ένα μοντέλο. Καλό-κακό δεν έχει σημασία. Αυτό είναι. Έχουμε βάλει και, α πούμε, DRG στα νοσοκομεία. Και δεν είμαστε σε ανταγωνιστική κατάσταση. Δεν ανταγωνίζεται τον Άσιο τον Ευαγγελισμό, ο Ευαγγελισμό στο Υγεία. Ούτε, δεν έχουμε ούτε τον ίδιο τρόπο αποζημίωση. Θα πούμε μετά. Αλλά δεν, έχουμε, δεν υπάρχουν και οι ίδιε απαιτήσει από εμά, για να μην αφήσω τον ιδιωτικό τομέα στην απ' έξω. Εάν λοιπόν γίνουν πιο μάχημα, όπω έλεγαν οι, οι του Δημοσίου, τα ιδιωτικά νοσοκομεία, θα συμπεριλάμβαν και το δικό μα εδώ πέρα. Δηλαδή στο να έρθουμε να, να ανοίξουμε τι πύλε μα 100% στον ελληνικό πληθυσμό. Και παράλληλα να αποζημιωνόμαστε όλοι με, τα ίδια, με, το, με το, ίδιο μοντέλο. Ίσως να ήταν λίγο διαφορετικά, γιατί τότε ο ανταγωνισμό μεταξύ των νοσοκομείων για να πάρουν προνομιακά συμβόλαια από τον ΕΟΠΗ, να έπαιζε δηλαδή το ρόλο του ο ΕΟΠΗ λίγο διαφορετικά, θα ανέδεικνύε του καλύτερου παρόχου και αυτοί με τη σειρά του είτε θα αγοράζαν μέσω εξαγορά, είτε θα παίρναν τα μερίδια αγορά αυτών οι οποίοι θα ήταν laggards. Μάθημα τρίτο. Όποιο διοικεί στην υγεία, ειδικά στη χώρα μα, θα πρέπει να συνειδητοποιεί ότι είναι και μια πολιτική άσκηση. Δεν εννοώ να είμαστε κομματικά στρατευμένοι. Εννοώ ότι υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο μέσα ένα μικρό χωριό, και αυτό που νομίζω πρέπει να το αναγνωρίσουμε, πρέπει να καταλαβαίνουμε λοιπόν του πολιτικού περιορισμού μέσα στου οποίου λειτουργούμε. Άρα, μπορεί να έχουμε. Να πάω εδώ. Να μα είναι δύσκολο να κυνηγήσουμε την αξία όταν διοικούμε σε έναν οργανισμό. Δεν είναι όμω αδύνατο και θα το δούμε σε λίγο. Αλλά ένα λόγο που δεν έχουμε τη δυνατότητα να εισαγάγουμε την καινοτομία με ρυθμού που πιθανά να θέλαμε, πέρα από το οικονομικό, είναι ότι το κράτος μας είναι ένα δύσκολο κράτος. Είναι μεγάλο, είναι αδύναμο, επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα και έχει και έλλειψη φαντασίας. Εν λίγος μπορεί να πούμε ότι βαριόμαστε, κρυβόμαστε πίσω από την κρίση, δεν μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης παροχής υπηρεσιών υγείας. Ακούω το χρόνο, έχω δύο λεπτά. Το τελευταίο κομμάτι είναι ότι υπάρχουν ακόμη εστίες πατάλης, κλινικές, είτε αυτά είναι οι ιατρικά λάθη, είτε είναι φροντίδα χαμηλή αξίας, που θα μπορούσε να αποφευθεί Είτε είναι λειτουργική, μειωμένη αποδοτικότητα, να μην το κάνω στο νοσοκομείο, να το κάνω σε ένα κέντρο ημερήσια νοσηλεία, για παράδειγμα, και διοικητικέ. Είτε αυτή είναι η διαφθορά, είτε είναι άχρηστα διοικητικά κόστη τα οποία συνεχίζουν και επιβαρύνουν το, το σύστημα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα βρίσκει και να τα, εξαλί... τα... τα βγάλει από την εξίσωση, ώστε να έχει πόρου να του επενδύσει στην καινοτομία. Η πρόκληση λοιπόν δεν είναι μόνο στη χρηματοδότηση. Δεν έχουμε θεσμοθετήσει μια βιώσιμη αγορά, δεν έχουμε μια διαλειτουργική ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο σύστημα. Δεν έχουμε αξιολόγηση υπηρεσιών και παρόχων και την ανταμοιβή του βάσει του όγκου αλλά και τη ποιότητα των υπηρεσιών του. Δεν έχουμε δικτύωση συνένωση παρόχων. Τώρα πρόσφατα στον ιδιωτικό τομέα έχουν ξεκινήσει με τι επενδύσει των ξένων funds να γίνονται εξαγορέ. Θα δούμε αν θα υπάρξουν λειτουργικέ συνενώσει και τι ακριβώ σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε τη μελέτη του χωρί αίτια ιατρικού επικοινωνισμού. Δεν έχουμε ρέτζε τη ασθενών. Εκεί γίνεται λίγο δουλειά, αλλά ακόμα είμαστε αρκετά μακριά. Μιλήσαμε αρκετά για τον καρκίνο, αλλά εγώ δείξα τέσσερα χρόνια στον και καν σε ρέτζε στη χώρα δεν έχουμε. Και πρέπει να εστιάζουμε στα αποτελέσματα του συστήματο και όχι στι διαδικασίε του. Και αν το κάνουμε αυτό, και είναι το τελευταίο σλάιντ, έχω 51 δευτερόλεπτα, θα κοιτάξω τα αριστερά, αλλά θα μιλήσω λίγο για τα παραδείγματα. Φαντάζομαι ότι θα έχω λίγο παραπάνω χρόνο. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο το risk sharing agreement, το οποίο έχουμε κάνει με μια εταιρεία, η οποία είναι και sponsor, οπότε θα την αναφέρω, είναι η Medronic. Είμαστε διατηθειμένοι να ρισκάρουμε κι εμεί και η εταιρεία. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, να μετρήσουμε κλινικό αποτέλεσμα, εμείς από την πλευρά μας να το κάνουμε attributed σε πολύ μεγάλο ποσοστό στο υλικό της εταιρεία, στο συγκεκριμένο υλικό το οποίο έχουμε βάλει, δεν χρειάζεται να πούμε στις λεπτομέρειες ποιο είναι αυτό, το οποίο είναι ένα ερωτηματικό αλλά είναι ένα κομμάτι διαπραγμάτευσης και αν το κλινικό αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο πρεσβεύουν οι κλινικές μελέτες της εταιρείας παγκοσμίως, αν δηλαδή μπορούμε να το αντιγράψουμε, να το πολλαπλασιάσουμε στο δικό μας πλέον χώρο, με τους δικούς μας γιατρούς, με τους δικούς μας νοσηλευτές, με το δικό μας διοικητικό προσωπικό, με τη δικιά μας λειτουργία. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τότε η εταιρεία θα πληρωθεί το τίμημα το οποίο έχουμε συμφωνήσει. Αν όχι, δεν θα το πληρωθεί ή τουλάχιστον δεν θα πληρωθεί αυτό το τίμημα. Αυτό το κομμάτι, ο επιμερισμός ρίσκου, έχει αρκετά προβλήματα στο να μπορέσει να βρει, αλλά απαιτεί εμπιστοσύνη. Από αυτό το βήμα, επειδή βλέπω και τον Γενικό Διευθυντή τη Εταιρεία, θα ήθελα να ευχαριστήσω γι' αυτό και θα ήθελα να, να εντοπίσω το ότι απαιτεί για να προχωρήσουν ξανά περισσότερα τέτοια, περισσότερε τέτοιου συμφωνίε προ το χώρο τη φαρμακο... Της είναι πιο εύκολο, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Πρέπει οι πληρωτέ, είτε είναι οι ιδιωτικέ ασφαλιστικέ εταιρείε, είτε είναι οι ΟΕΟΠΗ, να κάτσουν στο τραπέζι με παρόχου και την αγορά. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε έχουμε μικρέ μπαλοφιέ από σπασματικέ δράσει. Αυτά τα υπόλοιπα φαντάζομαι μπορούσαμε να το πούμε εκεί. Σα ευχαριστώ ξανά για τη δυνατότητα να σα μιλήσω.